δεν είναι μόνο ότι πάμε να ψάξουμε ένα θαύμα, γιατί επί τη ουσία γι' αυτό μιλάμε. Τώρα πέρα και το 3-0 Ολυμπιακός για να προκριθεί, ή ένα 3 για να πει παράταση, ή 2-4 ή 3-5. Δηλαδή, ξεφτάνουμε μετά σε προπό. Είναι το θέμα ότι ο Ολυμπιακός πάνω απ' όλα θα πάει να παίξει για το χωριό του, για τους βαθμούς του, για την βαθμούς της Ελλάδας βεβαίως μαζί, για την ιστορία του. Είναι ένα μεγάλο μάτς. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει ως μάτς που δεν έχει καμία σημασία, επειδή το 3-1 στο Καραϊσκάκι που διαμορφώθηκε στο πρώτο μάτς δεν του δίνει πιθανότητες ή του δίνει ελάχιστες πιθανότητες για πρόκριση. Γιώργο, και πάντα μην ξεχνάμε και το ατομικό κίνητρο που έχουν και οι παίχτες σε τέτοια παιχνίδια, ειδικά στην Αγγλία, παίζοντας στην Αγγλία. Παίζουν απέναντι σε μια εκ των κορυφαίων ομάδων στον κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε, ο καθένας από μόνος του, και να του έλεγε ο προπονητής που λέει ο λόγος, έτσι να το κάνουμε λύσα, ότι μην ασχολείστε ρε παιδιά, να περάσουμε την ώρα μας για την Κυριακή από τον Άρη. Κανένας προπονητής δεν θα μπει ποτέ στη διαδικασία. Γι' αυτό ακριβώς και όλος, και όντως ο Σεμέδο για παράδειγμα, που το παιδί το ξέρουμε ότι είναι λίγο τουρμπο, και την προηγούμενη φορά στον τραυματισμό του υπολογίζανε κανένα μήνα μίνιμουμ και γίνει 15 μέρες. Και τώρα τους έλεγε προχθές να μπει να κάνει προπόνηση να πάει να παίξει το Emirates. Είναι καλύτερα, αλλά καταλαβαίνεις δεν είναι ακόμα έτοιμος. Αλλά γιατί το λέει ο Σεμέδο? Πρώτα απ' όλα γιατί γουστάρει αυτό το πράγμα που γίνεται, το αρέσει εδώ πέρα. Και δεύτερον γιατί θα πάει να παίξει στην Αγγλία. Αν με δουν ξανά σε ένα υψηλό επίπεδο.